Κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσουμε τώρα, είναι εδώ στο στούντιο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτου, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, που είναι μαζί μας. Για αυτό τώρα, κύριε Νικολακόπουλο, κύριε Υφυπουργέ, και το συγκεκριμένο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω, ο κοινός νους δεν μπορεί να το επεξεργαστεί. Αλλά και όλο αυτό που μας κατακλείζει, μας πυροβολεί καθημερινά, με τη βία ιδιαίτερα των ανηλίκων το τελευταίο διάστημα, είναι σαν να έχουμε μία ίωση, μία επιδημία που διατρέχει από τη μία άκρη της χώρας μέχρι την άλλη. Εσείς που το παρακολουθείτε και με στατιστικά πλέον, και από εκεί και πέρα πάτε στην άλλη φάση του να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, να το μαζέψουμε όλο αυτό. Σε τι κατάσταση ακριβώς βρίσκεστε, Υφυπουργέ? Φαντάζομαι είναι η συζήτηση, είναι αυτό που σας ρωτούν όλοι, έτσι, από το κοντινό σας περιβάλλον μέχρι το ευρύτερο. Είναι άλλο ένα συγκλονιστικό γεγονός σε πολύ μικρή ηλικία, σε νήπια. Γεγονός το οποίο δείχνει ότι πρέπει να ψάξουμε βαθύτερα τα αίτια του προβλήματος. Πρέπει να ψάξουμε στην οικογένεια, στο σχολείο, στα ερεθίσματα που παίρνει ένα παιδί 5 χρονών για να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Είναι και αυτό που αναρωτηθήκατε πριν, σε ερώτηση που κάνατε στη δικηγόρο. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα σε ένα φαινόμενο το οποίο πράγματι είναι σε έξαρση. Αυτό δείχνουν όλοι οι αριθμοί και τα στοιχεία. Και το οποίο αναδεικνύεται και μέσα από τις συλλήψεις που προέρχονται από τους εκτεταμένους ελέγχους που κάνει η ελληνική αστυνομία, αλλά και γιατί αυτό καθ' αυτό το γεγονός είναι όλο αυτό το φαινόμενο είναι αυξημένο. Λοιπόν, έχουμε καταγράψει, έχουμε βάλει δύο στοιχεία όσο συζητάμε, κύριε Υφυπουργέ, να δούμε ακριβώς τι λένε τα στατιστικά, τα οποία έτσι κι αλλιώς και σε αριθμούς που τους βλέπεις, που ο αριθμός είναι ψυχρός, πραγματικά σε συγκλονίζει. Όταν τα στοιχεία της αστυνομίας, έτσι, 4 γονείς συλλαμβάνονται κάθε μέρα για παραμέληση. Ακριβώς. Από τις περιπτώσεις που γίνονται γνωστές. 4 γονείς κάθε μέρα. Και το τελευταίο οκτάμινο έχουν γίνει κοντά στις 9.000 συλλήψεις ανηλίκων. Ακριβώς αυτό που λέτε. Και αν συγκρίνουμε αυτό τον αριθμό με τον αριθμό του 2023, όπου εκεί πέρα είχαμε 6.000 δράστες, βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση. Εμείς λοιπόν... Βρεθήκατε πιο κοντά τώρα οι αρχές στα περιστατικά. Έχουν δοθεί και μέσω των εφαρμογών, μέσω καινούριων δεδομένων, εργαλείων, η δυνατότητα να φτάσουμε σε αυτά τα περιστατικά ή γίνονται περισσότερα περιστατικά? Είναι και τα δύο. Καταρχάς η ελληνική αστυνομία έχει αυξήσει τους ελέγχους σε σημεία όπου συγχρονίζονται, σε σημείο που συχνάζουν νέοι. Έχουμε εφαρμόσει ένα σχέδιο ήπιας αστυνόμευσης με αστυνομικούς, κυρίως νέους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, με ελαφρύ οπλισμό και καθόλου οπλισμό σε ορισμένες περιπτώσεις, ακριβώς για να είμαστε, για να υπάρχει δυνατότητα να επέμβουν ανά πάσα στιγμή και να αποτρέψουν τέτοια γεγονότα. Έχουν γίνει εκτεταμένοι έλεγχοι και αυτό δείχνει ότι το δίνουν και τα στοιχεία. Ταυτόχρονα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1201 δίνεται δυνατότητα σε κάθε παιδί, σε κάθε γονέα να απευθυνθεί και να καταγγείλει τέτοια περιστατικά. Και βέβαια σε λίγες μέρες θα έχουμε και την εφαρμογή το Safe Youth, που είναι πολύ σημαντική εφαρμογή. Πότε καταρχήν θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή αυτή στα κινητά των ανηλίκων? Τις επόμενες μέρες, ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες ακριβώς για να μην υπάρχει κανένα κενό, να μην υπάρχει καμία αστοχία. Πρέπει να διασφαλίσουμε. Θα είναι εύκολο, θα είναι εύκολο. Ακριβώς, και όχι μόνο θα δίνει τη δυνατότητα απόλυτης αυτοποίησης, έτσι ώστε να μην αποδειχθεί καμία χρήση η οποία θα γίνει από άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει, να δίνονται όλα τα στοιχεία, να ρυθμιστούν κάθε λεπτομέρεια προσωπικών δεδομένων, να δοθούν οι πληροφορίες σε όλους αυτούς, ακόμα και στους γονείς, να μπορούν και οι γονείς να μπαίνουν και να ενημερώνονται, να ενημερώνεται το κάθε παιδί για το ποια δικαιώματα έχει και πώς μπορεί να αντιδράσει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή που θα είναι στο οπλοστάσιο τις αμέσως επόμενες μέρες, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι, υπάρχουν αυξημένοι... Ξέρετε όμως, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με το που άρχισαν να βγαίνουν αυτές οι περιπολίες και το βλέπουμε στο λεκανοπέδιο κατά βάση ανδρών και γυναικών της ελληνικής αστυνομίας, κάπως τα πράγματα ηρέμησαν. Μετά και τώρα τον τελευταίο μήνα βλέπουμε μια νέα μεγάλη έξαρση. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι πλέον μέσω των μέσων αυτής της κοινωνικής δικτύωσης, που φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη πληγή όλων, γιατί όλο αυτό το οποίο κάνουν στη συνέχεια το ανεβάζουν για να γίνουν αποδεκτοί από μεγαλύτερες ομάδες, από συνομιλίκους τους, δεν ξέρω τι τα παιδιά αυτά, φαίνεται ότι λειτουργούν και δρούν μια χαρά. Αυτά τα παρακολουθεί η αστυνομία? Υπάρχει τρόπος δηλαδή να φτάσει πριν από αυτό που είδαμε με τη 14χρονη αυτό το θύμα στη Γλυφάδα?
υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ελληνική αστυνομία έχει αποτρέψει τέτοια περιστατικά. Οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται, οι συλλήψεις οι οποίες γίνονται, αποτρέπουν τέτοια περιστατικά. Πολλά. Δεν είναι μόνο συλλήψεις που γίνονται εκ των υστέρων, είναι και συλλήψεις που μπορούν να γίνουν εκείνη τη στιγμή που πάει να γίνει ένα περιστατικό και έχουμε καταφέρει να αποτρέψουμε σωματική βλάβη ανηλίκου. Είναι πολύ σημαντικό το έργο το οποίο γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι το θέμα μόνο της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ένα θέμα που πρέπει να ψάξουμε τις ρίζες αλλού. Πρέπει ξέρετε, να δούμε σχολείο, δεν πρέπει είναι το να θέμα δούμε να ψάξουμε. Πόσο καιρό ψάχνουμε, πόσα χρόνια το συζητάμε. Κύριε Νικολακόπουλε, και δυστυχώς, και να συνεχίσουμε έτσι βλέποντας τα στοιχεία, αυτό που βλέπουμε είναι παρεμβάσεις μεν από τη μια, σημαντικές αυξήσεις όμως από την άλλη. Κάτι δεν πάει γενικότερα καλά. Δηλαδή, η κοινωνία και όλοι εμείς να ξανακοιταχτούμε στον καθρέφτη, να ξαναγνωριστούμε με τον εαυτό μας και αυτό που κάνουμε στα παιδιά μας. Γιατί τώρα 15 χρονών παιδιά και 17 και 18 χρονών παιδιά είναι παιδιά. Έχουν μια συμπεριφορά προβληματική. Έχουμε σταθεί, κάνουμε κάτι. Ακούσαμε και ήταν μια συζήτηση μέχρι χθες που έγινε, εάν είναι να κατέβει και το όριο ηλικίας που θα φυλακίζεται ένας ανήλικος για παραβατική συμπεριφορά. Δεν το απεδέχθηκε εν τέλει ο Πρωθυπουργός να πάει από το 15 στο 14, δεν θα το συζητήσουμε δηλαδή πια αυτό το θέμα. Συζητιώνται μια σειρά από μέτρα τα οποία θα καταστήσουν πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Ήθελα να πω ότι αυτά τα μέτρα δεν αφορούν μόνο την αστυνομία, δεν αφορούν μόνο τον ποινικό κώδικα. Να σας πω ότι ήδη υπάρχει μια πρωτοβουλία στα σχολεία με το Stop Bullying που και αυτό έχει αποδώσει και έχει δώσει τη δυνατότητα να υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Το θέμα είναι γενικότερο. Μέσα στην οικογένεια πρέπει να γίνεται, προφανώς πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα παιδιά. Άρα πρέπει να τονίσουμε και την ευθύνη των γονέων πάνω σε αυτό και να τονίσω ότι έχουν γίνει αυξημένες συλλήψεις, πολύ πιο αυξημένες συλλήψεις σε επίπεδο παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε γονείς. Να σας δώσω μόνο τον αριθμό. Και θα γίνει και πιο αυστηρό βέβαια αυτό, έχουμε έτσι. Πάνω από 68% αύξηση στις συλλήψεις των γονέων το 2024. Έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων των γονέων. Άρα λοιπόν, αυστηροποίηση των ποινών των γονέων είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί στο τραπέζι. Τέθηκε και το θέμα της μείωσης του ορίου ηλικίας. Αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το αποδέχτηκε. Νομίζω ότι το οπλοστάσιο το οποίο υπάρχει είναι επαρκές να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Υπάρχει λοιπόν μία συζήτηση προκειμένου πρώτον να ενισχύσουμε την ευθύνη του γονέα. Πρέπει να αντιληφθούν και στις οικογένειες που έχουν παιδιά από τα οποία διαπράττουν αξιόπιστες πράξεις ότι η ευθύνη τους δεν τελειώνει με την γέννηση ενός παιδιού. Έχουν μια τεράστια ευθύνη για την διαπαιδαγώγηση, την ανατροφή, τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να δοθούν σε ένα παιδί και πρέπει προφανώς να υποπτεύουν, να ξέρουν τι κίνδυνοι υπάρχουν από την συμπεριφορά του παιδιού λοιπόν, τους. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο, γιατί ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, που αφορά γενικότερα την εγκληματικότητα. Και κύριε Νικολακόπουλε, το βλέπετε κι εσείς και το παρακολουθείτε, ότι είναι το θέμα της ασφάλειας από τα μεγάλα ζητήματα που βάζουμε στις δημοσκοπήσεις, που βάζει ο Έλληνας πολίτης ότι τον απασχολεί. Λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε οργανώσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αναφέρομαι στους Ρωμά, όπου πλέον φαίνεται ότι 8 στις 10 συμμορίες είναι κατά βάση Ρωμά. Εκεί τώρα τι γίνεται, γιατί με αφορμή αυτά τα στοιχεία τα τελευταία, είδαμε κάποιες παρεμβάσεις της αστυνομίας σε σημεία και οικισμούς τέλος πάντων, που ήταν γνωστοί μέχρι τώρα και για το πώς ρούσαν και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι και το τι κάνουν επίσης αυτοί οι άνθρωποι. Όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Έχουν αυξηθεί και εκεί οι επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Έχει ξεκαθαριστεί από όλους και από την πολιτική και από τη φυσική ηγεσία, αλλά κυρίως από την πολιτική ηγεσία, ότι δεν υπάρχει κανένα άβατο πουθενά. Άρα λοιπόν η αστυνομία θα διεξάγει επιχειρήσεις. Σας πω την τελευταία εβδομάδα έγιναν πάνω από 490 περίπου επιχειρήσεις, ειδικές επιχειρήσεις. Κάποιες αφορούσαν και τέτοιους καταβλισμούς, όχι μόνο όμως τέτοιους γενικότερα. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν και σημαντικές επιτυχίες στον τομέα αυτό. Υπήρξε εξάρθρωση εξκηνίας υποθέσεων κλοπών, ληστείων. Εγκληματικές οργανώσεις συνελήφθησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπήρξαν πολύ μεγάλες επιτυχίες στον τομέα αυτό. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, οι αριθμοί δείχνουν ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι, οι αυξημένες συλλήψεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών πρώτης γραμμής της ελληνικής αστυνομίας. Όταν ενισχύεις λοιπόν την άμεση δράση της υπηρεσίας της ΟΠΚΕ και της ΔΙΑΣ,
που θέλουμε να βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη. Ναι, μήπως πρέπει να υπάρχει μια μεθοδικότητα και όχι ανάλογα με το τι είναι στην επικαιρότητα, να δρά αντιστοίχως η αστυνομία, αυτό λέω. Το σχέδιο αυτό και οι επιχειρήσεις αυτές είναι και προληπτικές. Οι επιχειρήσεις των ομάδων ΟΠΚΕ και των συνδυασμένων επιχειρήσεων διαφορών ομάδων της ελληνικής αστυνομίας προφανώς ανταποκρίνονται σε αυτό και έχουν αποτραπεί αρκετές αξιόπινες πράξεις. Αλλά επαναλαμβάνω, το πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε ότι η ελληνική αστυνομία όπου χρειάζεται μπαίνει. Κάνει επιχειρήσεις, κάνει συλλήψεις και μέσα σε τέτοιους καταβλισμούς. Ναι, τα στοιχεία είναι αυξημένα, αλλά είναι αυξημένα ακριβώς γιατί γίνονται και πολλές συλλήψεις, γίνονται πολλοί έλεγχοι, γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι από τους παρελθόν. Ναι. Δείχνουν οι αριθμοί, αλλά έχουμε και πολύ μεγαλύτερο αριθμό εξιγνιάσεων. Θέλω να ρωτήσω επίσης τι γίνεται με τις ταυτότητες. Λοιπόν, έλεγε πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι και συγκεκριμένο το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητές μας, γιατί θα έχουμε πρόβλημα μετά, ότι δεν μπορεί να βρει ραντεβού. Τώρα αυτό αλλάζει, μπαίνεις με τους κωδικούς σου στη συγκεκριμένη εφαρμογή και κλείνεις το ραντεβού, το οποίο πώς είναι στα αστυνομικά τμήματα, πάει πολύ πίσω και δει εδώ στην Αττική? Όχι, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι χρόνοι από την αρχή και μάλιστα κάποιος ο οποίος έχει και κάποιον επίγον λόγο, κάποιον ιδιαίτερο λόγο, μπορεί να υπάρχει διαδικασία όπου μπορεί να προταχθεί το αίτημά του. Προφανώς κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά, αλλά υπάρχει όμως και μια διαφάνεια ως προς το σύστημα. Οι χρόνοι έχουν συντομευθεί αρκετά και με το νέο σύστημα αυτό και με ταυτοποίηση των στοιχείων, νομίζω ότι θα υπάρχει ακόμα καλύτερο και πιο γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία. Γιατί εάν τώρα δεν αλλάξουμε όπως πρέπει την ταυτότητά μας, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται, τι πρόβλημα έχουμε και από πότε θα το αποκτήσουμε αυτό το πρόβλημα? Υπάρχουν οι διαδικασίες οι οποίες είναι αρκετά γρήγορες, αρκετά αποτελεσματικές και νομίζω ότι όλοι οι πολίτες, ήδη υπάρχει και μεγάλη προσέλευση, θα έλεγα. Οι περισσότεροι πολίτες έχουν αλλάξει τις ταυτότητές τους, αρκετοί πολίτες έχουν αλλάξει και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Θα δοθούν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν και πρόβλημα οι πολίτες. Αντιμετωπίζονται με κατανόηση όλα τα θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, για σας το μεγαλύτερο ζήτημα, έτσι όπως διαμορφώνεται μια κατάσταση πραγματικά δείχνοντας και μια άλλη χώρα, δηλαδή αυτό που ζούμε τα τελευταία πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα, δείχνει πλέον ότι η Ελλάδα έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη διάσταση. Μπορεί να λένε κάποιοι ότι είμαστε καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες ή να είμαστε χειρότερα με κάποιες άλλες. Η ελληνική αστυνομία, λοιπόν, και η ηγεσία της, η πολιτική, τι είναι αυτό που θέλει να περάσει και ως μήνυμα στους πολίτες, που υφίστανται πολλά ζητήματα εγκληματικότητας, αλλά απ' την άλλη και το προσωπικό το οποίο καλείται να είναι στην πρώτη γραμμή κατά της εγκληματικότητας? Ότι υπάρχει έξαρση εγκληματικότητας παγκοσμίως το βλέπουμε και από φαινόμενα τα οποία είναι αυξημένα. Βλέπουμε εγκληματικές ενέργειες να διαπράττονται με έτσι τρόπο ιδιαίτερα ιδεχθή. Αλλά επαναλαμβάνω, οι αριθμοί, το είπατε κι εσείς, δείχνουν ότι είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Γίνεται εξαιρετική. Από κάποιες, ναι, προφανώς, από κάποιες άλλες όχι. Το έγκλημα εξελίσσεται, αποκτά σύγχρονες μορφές και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσαρμόζεται και η ελληνική αστυνομία, όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά και οργανωτικά, διοικητικά. Γι' αυτό το λόγο έχει ήδη δημιουργείται, συγκροτείται μια νέα διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος, ακριβώς για να μπορέσει να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει επαρκώς το έγκλημα με τη σύγχρονη μορφή που έχει, τους συνδυασμούς διαφορών εγκλημάτων που είχαμε συνηθίσει να διαφοροποιούνται στο παρελθόν και σήμερα συνδέονται. Οργανώσεις που μπορούν να έχουν πολλές δράσεις και τελικά και να είναι επιπτώσεις στη διακίνηση ναρκωτικών, στα γήπεδα, οπουδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να συνδέεται, όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια σύγχρονη διεύθυνση. Άρα λοιπόν έχουμε μια νέα οργανωτική και διοικητική δομή της ελληνικής αστυνομίας ακριβώς. Έχουμε έναν, πλέον προχωράμε σε έναν εξυγχρονισμό και τεχνολογικό, αν θέλετε, της ελληνικής αστυνομίας. Για παράδειγμα, το smart policing είναι ένας σύγχρονος τρόπος βεβαίωσης των παραβάσεων, των τροχιών παραβάσεων, που είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και δεν θα σβήνουν αυτές τις παραβάσεις, έτσι, τέλος. Έρχεται η κλίση και τέλος. Προφανώς. Όλο αυτό, η πληρώνηση εξακολουθεί. Η άμεση επαφή, η οποία έδινε τη δυνατότητα να γίνουν και τέτοια πράγματα, πλέον θα εκλείψει. Προφανώς θα είναι και πιο γρήγορη διαδικασία. Προφανώς και όπου θα υπάρχει ένας λόγος, θα δίνεται τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να υποβάλει αντιρρήσεις και να στοιχειοθετεί τις αντιρρήσεις του. Ναι. Αλλά αυτό όμως δίνει ότι από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει η ίδια προσωπική επαφή, προφανώς αυτά τα θέματα θα μειωθούν στο ελάχιστο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε να πάρουν τα πράγματα καλύτερα. Είναι για τον καλό όνομα μας αυτό. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.